φτιάξουμε ένα σουφλέ, μουελέ, πείτε το πώς θέλετε, αυτό το ζουμερό κέικ που πραγματικά το κόβεις και βγαίνει τόσο σοκολάτα από μέσα, γιατί θα φτιάξουμε σοκολατένιο μουελέ. Το ιδιαίτερο που έχει αυτό το σοκολατένιο μουελέ είναι τι? Το ιδιαίτερο που έχει είναι ότι δεν είναι ατομικό, είναι γιγαντιαίο. Φανταστείτε ένα μεγάλο σουφλέ να το κόβουμε και να βγαίνει σοκολάτα από μέσα. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το σουφλέ σοκολάτας, στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια κακάο, 1 κουταλιά της σούπας, καφέ εσπρέσο σε σκόνη, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 1 πρέζα αλάτι, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 5 αυγά μεσαία και 2 λίτρα νερό. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι η πιο εύκολη που υπάρχει στον κόσμο. Και είναι η πιο εύκολη που υπάρχει στον κόσμο γιατί, ακόμα και να μην το έχετε με το σουφλέ, γιατί πολλές φορές παραψύνουμε το σουφλέ ή το βγάζουμε ομό στο φούρνο, σήμερα σας έχω την τεχνική, ακόμα και να μην το έχετε, να καταφέρετε όλοι να βγάλετε το πιο ζουμερό σοκολατένιο σουφλέ που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Πώς φαίνεται? Τέλειο. Λοιπόν, η συνταγή είναι η πιο εύκολη που υπάρχει στον κόσμο και θέλουμε 2 μπολ. Και με ένα γινότανε, απλά θα βάλω 2 για να κάνουμε κάτι. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολη μια συνταγή. Λοιπόν, για τα στερεά μας θέλουμε το αλεύρι μας, το κακάο, στιγμιαίος καφές εσπρέσο. Προαιρετικά, άμα θέλετε να μην βγάζει μια ελαφριά γεύση καφέ το μουελέ σας ή το σουφλέ σας, τότε μην βάλετε τον καφέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το έχω βάλει. Λοιπόν, θέλω λίγο σοκολάτα ψιλοκομμένη. Και κόβουμε τη σοκολάτα μας. Θέλουμε ποιοτική σοκολάτα. Τελικά που βάζουμε είναι ελάχιστα. Οπότε το χαρούμενο της υπόθεσης είναι ότι θα ξεκινήσετε όλοι να φτιάχνετε τη συνταγή με το που δείτε το σημερινό επεισόδιο. Εδώ. Λοιπόν, η σοκολάτα είναι εδώ. Αλάτι. Ρίξαμε και το αλάτι. Και τώρα, φίλε Μίτσο, ανακατεύουμε. Και θέλουμε ουσιαστικά όλα τα υλικά μας να ομογενοποιηθούν. Τέλεια. Τώρα, στο άλλο μπολ θα βάλουμε όλα τα υγρά μας, συν τη ζάχαρη. Παίρνουμε, ρίχνουμε τη ζάχαρη μέσα, βούτυρο λιωμένο, βανίλια και τα αυγουλάκια μας. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη αυγουλάκι. Αυγουλάκι, μαγουλάκι. 3 αυγά, 4 αυγά, 5 αυγά. Βουαλά. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Πείτε μου, πραγματικά. Να κάνω μια ερώτηση. Για πες. Γιατί δεν βάλαμε στα στερεά τη ζάχαρη? Σωστή ερώτησή σου. Για πρώτη φορά έκανες μια σωστή ερώτηση. Γιατί θέλουμε να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Επειδή δεν κάνουμε την όλη διαδικασία στο μίξερ και την κάνουμε στο χέρι, η ζάχαρη δεν θα μπορούσε να διαλυθεί. Οπότε γι' αυτό το λόγο τη βάζουμε στα υγρά για να μπορέσει να διαλυθεί τελείως. Για πρώτη φορά έκανες μια σωστή ερώτηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ανακατεύουμε πολύ καλά τα υλικά μας. Θέλετε να βάλετε κάρδαμο, θέλετε να βάλετε μοσχοκάριδο, ό,τι θέλετε μπορείτε να ρίξετε, αλλά σαν πρώτη φάση θέλω να δοκιμάσετε τη συνταγή έτσι όπως είναι, εύκολη, ατόφια. Το μόνο που βάλουμε εδώ πέρα είναι ο καφές. Τώρα, αυτό εδώ ή αυτό εδώ. Δεν έχει καμία διαφορά γιατί απλά θα ανακατέψουμε τα υλικά. Οπότε είτε ρίξετε τα στερεά στα υγρά ή τα υγρά στα στερεά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά για λόγους έτσι ομορφιάς, νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να ρίξουμε τα υγρά στα στερεά. Ε, μπράβο, ωραία. Έγινα και σκηνοθέτης. Ωραίος. Οπότε ρίχνουμε τα υγρά στα στερεά μας και βουαλά. Ως τώρα, πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία? Δεν είναι πολύ εύκολη? Πολύ ευχάριστη. Εύκολη, ευχάριστη και σοκολατένια, ρε φίλε. Όταν φτιάχνεις ένα γλυκό που σαν βάση ξέρεις ότι θα έχει full σοκολάτα, είναι καταπληκτικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κακάο συν ζάχαρη συν βούτυρο ίσον σοκολάτα. Γιατί η σοκολάτα είναι αυτό το πράγμα. Είναι κακαόμαζα με ζάχαρη και βούτυρο κακάο. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο μείγμα με ρευστή σοκολάτα, πραγματικά σου ανοίγει η όρεξη. Ξέρεις ότι αυτό που θα κάνεις θα βγει τόσο νόστιμο. Ε, φανταστικό. Πάμε τώρα να δείξουμε την τεχνική που θα φτιάξουμε το γιγαντιό σουφλέ. Λοιπόν, θέλουμε μία φόρμα 18 εκατοστών. Έχουμε στο e-shop μας, σε περίπτωση που ψάχνετε ή δεν έχετε. Και έχουμε βούτυρο κακάωση. Γιατί έχουμε βάλει κακάο? Γιατί δεν θέλουμε όταν ξεφορμάρουμε το σουφλέ μας να φαίνονται λευκά σημεία από τα αλεύρι. Οπότε πάντα βάζουμε κακάο. Και τώρα, έτσι όπως είναι όλο το μείγμα, απλά το αδειάζουμε μέσα. Εδώ. Αναγία μου. Δεν υπάρχει
Η όλη φάση είναι τρελή. Και αυτό πάει πίσω. Τώρα, πώς το ψήνουμε. Για να κάνουμε ζουμερό, απίστευτα σεξι το γλυκό μας, θα το ψήσουμε στη χύτρα ταχύτητος. Τώρα, πριν το ψήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να το καλύψουμε. Θέλω λαδόκολλα. Εδώ. Μικρό κομμάτι. Και αλουμινόχαρτο. Ένα κομμάτι. Δύο κομμάτια. Έτσι όπως είναι, βάζουμε τη λαδόκολλα από πάνω, κλείνουμε το σιρτάρι μας και κλείνουμε πολύ καλά με το αλουμινόχαρτο. Εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα πάρει υγρασία μέσα το μουελέ μας. Αυτό ήταν. Τώρα, πάμε στη χύτρα ταχύτητος. Ανοίγουμε τη χύτρα μας, εδώ. Και όπως βλέπετε, έχει το καλάθι μέσα και τον τρίποδα για μαγείρεμα στον ατμό. Βάζουμε μέσα, εδώ και εδώ. Ρίχνουμε αρκετό νεράκι μέσα στη χύτρα μας. Έτσι όπως είναι το σουφλέ μας, το βάζουμε μέσα στη χύτρα. Τέλεια. Το έχετε ξαναδεί αυτό, σουφλέ σε χύτρα ταχύτητος? Όχι. Εννοείται πως όχι, γιατί μόνο στο Kitchen Lab κάνουμε κάτι τόσο ωραίο. Τώρα πάμε τη χύτρα ταχύτητος στην ένδειξη 2, εδώ. Ανοίγουμε το μάτι μας. Περιμένουμε μέχρι που η βαλβίδα να σηκωθεί στο πράσινο σημείο. Όταν σηκωθεί στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ψήνουμε για 40 λεπτά. Θέλουμε 40 λεπτά για να ψηθεί μέχρι μέσα του σουφλέ και να είναι καυτό. Θα είναι καυτό, αλλά και ρευστό. Γίνεται? Γίνεται. Σε 40 λεπτά θα σας δείξω πώς γίνεται. Μην αφήσετε το σουφλέ παραπάνω χρόνο μέσα στη χύτρα ταχύτητας για να παραμείνει υγρή και ρευστή η σοκολάτα στο κέντρο και να μην στεγνώσει. Και μετά από 40 λεπτάκια, το σουφλέ μας είναι έτοιμο. Θέλουμε να αποσυμπιέσουμε τελείως. Οπότε γυρνάμε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης μέχρι που να φύγει όλος ο ατμός μέσα από τη χύτρα ταχύτητος. Και με το που φύγει όλος ο ατμός, ανοίγουμε τη χύτρα ταχύτητος. Και Παναγία μου, αυτό που θα δείτε αμέσως είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει. Να ανοίξω. Να ανοίξω. Λοιπόν, εδώ πέρα μην μπερδεύεστε. Δεν είναι στερεό. Μέσα είναι όλο ζουμερό. Τώρα, έχουμε δύο επιλογές. Η επιλογή νούμερο ένα είναι όπως είναι, το βγάζουμε στο τραπέζι και παίρνουμε με μεγάλη κουτάλα και βάζουμε σε κάθε πιάτο ξεχωριστά. Πολύ ωραία, μας αρέσει αυτή η ιδέα. Η άλλη ιδέα είναι να περιμένουμε μισή ωρίτσα λίγο να κρυώσει για να ξεφορμάρουμε. Τι από τα δύο θέλετε να κάνουμε? Τώρα. Τι τώρα? Τώρα. Εντάξει, αφού θέλετε τώρα, θα γίνει τώρα και θα προσπαθήσω να το ξεφορμάρω τώρα, αν και δεν είναι σωστό να προσπαθήσουμε να το ξεφορμάρουμε τώρα. Κανονικά πρέπει να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει, οπότε βοηθήστε λίγο το σουφλέ σας γύρω-γύρω. Βλέπετε πώς ξεκολλάει κατευθείαν και... Αγία μου, καίει. Ο Θεός να με βοηθήσει να βγει, σας παρακαλώ. Δύο, ένα. Έκανα ένα dab, για να μην ξεχνιόμαστε. Και επειδή είναι τώρα καυτό και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σεξι, εγώ λέω να κόψουμε να δείξουμε πώς είναι από μέσα. Δεν θα βάλω παγωτό από πάνω, απλά θέλω να δείτε τι γίνεται. Για το σουφλέ σοκολάτας, στη χύτρα ταχύτητας. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το κακάο, τον καφέ, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη, το αλάτι και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ βάζουμε τη ζάχαρη, το λιωμένο βούτυρο, τη βανίλια, τα αυγά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Ρίχνουμε τα υγρά στα στερεά υλικά και ανακατεύουμε με μία μαρίζ μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Μεταφέρουμε το μείγμα του σουφλέ σε ένα βουτυρωμένο και πασπαλισμένο με κακάο, στρογγυλό πυρήμαχο σκεύος 18 εκατοστών και το καλύπτουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Βάζουμε στη χύτρα ταχύτητας το ειδικό τρίποδο με το καλάθι για μαγείρεμα στον ατμό,
προσθέτουμε το νερό και τοποθετούμε μέσα το σκεύος με το μείγμα του σουφλέ. Κλείνουμε το καπάκι, βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά για 40 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το γλυκό, σβήνουμε τη φωτιά, γυρίζουμε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης ώστε να φύγει όλος ο ατμός μέσα από τη χύτρα ταχύτητας και την ανοίγουμε. Βγάζουμε το σουφλέ, το αφήνουμε να κρυώσει για 30 λεπτά, το ξεφορμάρουμε και σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Έπρεπε να αφήσουμε μισή ωρίτσα να κρυώσει λίγο παραπάνω, αλλά ο φίλος μου εδώ πέρα δεν μπορούσε να αντέξει. Έλα εδώ. Δεν υπάρχει. Τώρα τι τέλειο. Τι θέλετε να σας πω για αυτό το γλυκό. Είναι καυτό και είναι ψημένο, γιατί όντως έχει ψηθεί 40 λεπτά μέσα στον ατμό. Έχει την απόλυτη υφή. Αφήστε μισή ωρίτσα λίγο να κρυώσει και μετά ξεφορμάρετε. Μην κάνετε ό,τι κάνω και εγώ. Και πραγματικά θα είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει ποτέ σε σουφλέ ή μουελέ στη ζωή σας. Καλή μας όρεξη.